Οι φρίκοι που ζούσαν στα χέρια του πατέρα του, στα δύο ανήλικα παιδιά, αλλά και ο 26χρονος πλέον κατομολογίαν πατροκτόνος αποκαλύπτεται. Η δολοφονία του 70χρονου συνταξιούχου ταχυδρόμου στο χωριό Βολίμε στη Ζάκυνθο είναι το τέλος σε μια οικογενειακή τραγωδία που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Όπως περιγράφει στην κατάθεσή του στην αστυνομία ο 26χρονος, ο πατέρας του τον χτυπούσε όταν ήταν μικρός. Αυτό όμως που όπλησε το χέρι του ήταν η συμπεριφορά προς τα ανήλικα αδέρφια του. Κλονίστηκα μια μέρα που η 9χρονη αδερφή μου παραπονέθηκε πως πονάει στα γεννητικά της όργανα. Και τότε αμέσως σκέφτηκα, Χριστέ μου, θα κάνει τέτοια και σε εκείνη. Από τότε αποφάσισα πως αυτό το τέρας δεν θα πρέπει να συνεχίσει να ζει και να κάνει τα αδερφάκια μου να υποφέρουν φρικτά. Ήταν πλέον θέμα χρόνου να τον σκοτώσω. Ο 26χρονος δεν άντεξε και αποφάσισε να σκοτώσει τον ίδιο τον πατέρα. Το βράδυ της Κυριακής, λίγο έξω από το χωριό Βολίμε, στο εκκλησάκι του Αηλιού, τον πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα. Πήγα στο προκαθορισμένο ραντεβού με τον βιολογικό μου πατέρα με το αυτοκίνητο της αδερφής μου από τον πρώτο γάμο της μητέρας μου. Έβγαλα τις πινακίδες κυκλοφορίας και πήρα μαζί μου την επαναληπτική καραμπίνα που είχε στο υπόγειο ο νυν σύντροφός της μητέρας μου, που είναι και αυτός Έλληνας, όπως ο πατέρας μου ο ταχυδρόμος. Κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο, είχα ήδη τυλίξει το κεφάλι και το πρόσωπό μου με μια μπλούζα, ενώ στα χέρια μου φορούσα γάντια εργασίας για να μην ανοιχνευτεί η πυρίτιδα, αφού αυτό το είχα διαβάσει στο ίντερνετ. Η εξιχνίαση του εγκλήματος έγινε γρήγορα. Ο 26χρονος μαζί με την μητέρα του, την δεύτερη σύζυγο του θύματος, πήγαν για κατάθεση. Οι αντιφάσεις όμως τις οποίες υπέπεσαν οδήγησαν τις αρχές στη λύση του μυστηρίου. Το βράδυ της Τρίτης ο γιος του θύματος αποκαλύφθηκε. Ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο πατέρας μου καθόταν στη θέση του οδηγού ανυποψίαστος. Ήταν βράδυ και δεν είχε καταλάβει πως ήμουν καμουφλαρισμένος. Τον πυροβόλησα αμέσως από το τζάμι της πόρτας του, μόλις άκουσε τα βήματά μου και γύρισε να με δει. Τον πυροβόλησα συνολικά 3 φορές, στο πρόσωπο, στην καρδιά και στον ώμο. Συγχωριανοί πλέον μιλούν ανοιχτά για καταστάσεις που φανέρωναν το δράμα των ανήλικων παιδιών. Το παιδί αυτό δεν είχε φαγητό ποτέ. Κάθε μέρα η κόρη μου έλεγε, μαμά θέλω να πάρω και γι' αυτό κορτσάκι, γιατί δεν μπορώ, μου λέει, να μην έχει φαγητό και εγώ να έχω. Και τη λυπάμαι και γι' αυτό το λόγο έπαιρνε φαγητό κάθε μέρα. Γενικά δεν ήταν ποτέ προσεγμένα τα παιδιά. Τα παιδιά δεν ήταν ποτέ περιποιημένα, να το πω έτσι. Δεν τα έκανε μπάνιο, δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι ένα φυσιολογικό παιδί που μεγαλώνει με σωστόν γονέα. Η κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ ήδη έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα στήριξης του 26χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.